Μάλιστα. Καλά φίλε. Γεια σου φίλε από την Καστοριά. Καλά φίλε. Άρα ρε, βγήκε ο άλλος ο Ξεδοντιάρης, τόσο μάνος, και θα πάρει 2.500 στο γήπεδο. Γιατί Ξεδοντιάρης, κάτσε ρε, πες το ότι θέλει Ξεδοντιάρης, γιατί. Τον ακούω, το τρέφει και μπασέλα, δεν έχει δόντια. Τον ακούω, σφυρίζει. Μια χαρά είναι. Μετά βγαίνει ο άλλος ο Βορειοαλβανός, ο λαός, μας το παίζει αδικημένη γιαγιά κανά που μας δουλεύει ρε. Εσύ τι, εσύ τι είσαι ρε φορτωμένο. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι πάω, ρε, τι δάμε εγώ. Είναι δυνατόν να έχεις το δεύτερο υψηλότερο μπάζι και να σε περνάει ο Παναθηναϊκούλης, η Αϊκούλα, ο Αστεράκος και ο Πανιωνάκος. Δεύτερος θα βγει ξύπνα. Τι θα βγει, τι θα βγει. Κάνε μια βουτιά στη λίμνη της Καστοριάς. Μπας και συνέλθεις. Κάνε μια βουτιά στη λίμνη, μπας και συνέλθεις. Πού να βγεις δεύτερος βρε καημένε βρε. Στίχημα. Δυο βιζόν βάζουμε στίχημα. Ένα βιζόν, πόσο κάνει βιζόν εξέλη. Εγώ δεν ξέρω, εσύ δύο βιζόν θέλω εγώ, δύο. Εγώ δύο θα βάλω, εσύ ξέρεις πόσο κάνει βιζόν. Δεν τα βάζεις. Εγώ τα βάζω, εσύ ξέρεις πόσο κάνει, για να βάλεις το ένα. Πόσο κάνει, για πες μου ρε φίλε. Εσύ είσαι Καστο... Α, είσαι του χώρου βλέπω, ε. Α, πέσαμε και στην περίπτωση. Σε περιμένω να μας φέρεις κανένα λαγό. Ε, απλά. Επειδή εσύ δεν ξέρεις τα πικρίσει. Επειδή εσύ δεν ξέρεις τα πικρίσει. Επειδή δεν γνωρίζεις τι θα πει κρίση, φέρε κανένα λαγοπόδαρα γιατί με την κατσικίσια τύχη που έχουμε δίπλα. Ρε τι έπαθε ο Άρης που τα έβαλε με το ΠΑΟ, που κατάθισε, που είναι μεγαλύτερη οτότητα από εσάς. Δεν τα έπαθε από το κεφάλι του δηλαδή, επειδή τα έβαλε με τον ΠΑΟ, τον τιμώρησες. Γίνεται καλύτερα, δεν γίνεται να τα βάζει την αρκούδα, δεν τα λύσε κανείς ρε, που πάτε. Κανείς. Για να δείτε το παιδί, πρέπει να κάνεις το παιδί.